Ξεκινώ από την απάντηση στον συνάδελφο σας. Ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε γύρει και εμείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι, ενώ οι προϋπολογισμοί φαίνονται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση με αυξημένα τα αναπτυξιακά έργα, το κρίσιμο ερώτημα είναι ο βαθμός υλοποίησης αυτών των προϋπολογισμών. Πιέζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και το Υπουργείο ανάλογα θα κινηθεί, ώστε και να υλοποιηθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα έργα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πει ότι έχει σημασία και ο χρόνος με τον οποίο, στον οποίο θα υλοποιηθούν. Θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες θετικές συνέπειες για την οικονομία να λειτουργήσουν παράλληλα. Δύο θέματα. Το ένα το έχει αναφέρει ο Υπουργός προηγουμένως σε σχέση με τα έξυπνα φώτα τροχέας και με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχουμε ακούσει ότι το πρώτο εγχείρημα θα γίνει σε έναν κόμβο στη Λεμεσό, στον κόμβο της Αγίας Φύλαξης, όπου υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες κόσμο. Η πρόβλεψη του Υπουργείου είναι ότι με την μελέτη που έχουν κάνει και την δοκιμή που έχουν κάνει σε κάποια συστήματα, θα υπάρχει μείωση 57% στον χρόνο αναμονής σε αυτόν τον συγκεκριμένο κόμβο. Μακάρι αυτό να αποδειχτεί. Δεν θεωρώ ότι θα επιλύσει το πρόβλημα εκεί. Χρειάζονται πιο δραστικές κινήσεις, όμως θα είναι μια πρώτη κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω να έχει τα αποτελέσματα που φιλοδοξεί να έχει το Υπουργείο. Κλείνω με το θετικό μήνυμα ότι στο ερώτημα μας κατά πόσον το οδικό δίκτυο που αφορά το νέο γήπεδο Λεμεσού, ένα γήπεδο που έχουν περάσει πολλά χρόνια εκεί, στο περίμενε και προχωρεί κανονικά. Είναι κρίμα να τελειώσει το γήπεδο και να μην υπάρχει το αντίστοιχο οδικό δίκτυο. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι θα ολοκληρωθούν την ίδια περίοδο, ούτως ώστε να λειτουργήσει και το γήπεδο και να υπάρχει το αντίστοιχο οδικό δίκτυο. Ευχαριστώ πολύ.